να πιάσουμε λίγο κάτι το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει. Και αναφέρομαι στους κανόνες ασφαλείας που πρέπει όλοι να τηρούμε από τη στιγμή κατά τη διάρκεια των εορτών που στολίζουμε το δέντρο μας μέσα στο σπίτι μας. Βλέπουμε χαρακτηριστικές εικόνες. Εδώ η Θεοδώρα μας δείχνει ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο. Δεν ξέρω αν από το σπίτι της ή αν το βρήκε το υλικό από το ίντερνετ και το διαδίκτυο. Αλλά βλέπουμε στολισμένο δέντρο. Τι πρέπει να προσέξουμε αν το βράδυ πάμε να κοιμηθούμε και αφήνουμε τα λαμπάκια αναμένα. Σωστά. Αυτή είναι η απορία. Πάμε στον κύριο Γιώργο Παπαδομανολάκη, τον Γενικό Γραμματέα του Σωματείου Πυροσβεστών στο Ηράκλειο, ΠΕ Ηρακλείου, Τρεις Πέδες εν Καμίνο, να μας βοηθήσει για ακόμα μία φορά. Την καλησπέρα μας, κύριε Παπαδομανολάκη. Καλησπέρα, κύριε Παναγιωτόπουλο, σε εσάς και όλους τους ακροατές. Αναφέρθηκα σε κανόνες ασφαλείας και τόνισα τι πρέπει να κάνουμε γενικά, τι πρέπει να προσέξουμε σε περίπτωση που έχουμε ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο, έχουμε κάποια λαμπάκια, πάμε για ύπνο το βράδυ. Ωστόσο, να πάμε στο ακραίο σενάριο, δηλαδή, τα λαμπάκια παίρνουν φωτιά που λένε. Ναι, τηλεθεατές πρέπει να διορθώσω. Ναι. Λοιπόν, τα λαμπάκια παίρνουν φωτιά. Λοιπόν, τι πρέπει να προσέξουμε καταρχήν. Πρέπει να αγοράζουμε εγκεκριμένου και πιστοποιημένα τύπου λαμπάκια με την έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξεκινάμε από εκεί πέρα. Δηλαδή, να μην αγοράζουμε αμφιβόλου προελεύσεως και ελέγχου λαμπιόνια. Να ελέγξουμε καλά τις καλωδιώσεις, να μην έχουν κάποια φθορά και ο έλεγχος αυτός να γίνεται και ανατακτά διαστήματα. Έτσι. Να σας προσθέσω ότι ένα δέντρο, αυτά κυκλοφορούν και στο διαδίκτυο διάφορα βίντεο, ένα δέντρο το οποίο δημιουργηθεί βραχύκλωμα στα λαμπάκια, αυταναφλέγεται σε περίπου, σε πλήρη καύση, σε περίπου 40 δευτερόλεπτα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι τόσο εύλεκτο, όπου ο χρόνος αντίδρασής μας θα πρέπει να είναι άμεσος. Άρα, λίγο απομακρυσμένοι να είμαστε από το σημείο του δέντρου, δεν θα προλάβουμε την έναρξη μιας πυρκαγιάς στην οικία μας. Έτσι, σε εξωτερικό χώρο τώρα προσέχουμε τα λαμπάκια εξωτερικού χώρου να είναι επίσης εγκεκριμένα, να είναι αδιάβροχα και πάλι θα πρέπει να γίνει ένας τακτικός έλεγχος. Και οπωσδήποτε το βράδυ όταν θα πέσουμε για ύπνο να βγάλουμε τα λαμπάκια από την πρίζα. Δεν είναι σωστό να ρισκάρουμε το οτιδήποτε μπορεί να συμβεί. Κάθε χρόνο, κύριε Παπαδομανολάκη, έρχεστε αντιμέτωποι με περιστατικά όπως αυτό το οποίο περιγράφουμε, ακραίο σενάριο. Καταγράφεται σε επίπεδο Ηρακλείου. Βεβαίως και καταγράφεται. Όχι σε μεγάλη συχνότητα βέβαια. Αλλά βεβαίως και έχει καταγραφεί τέτοιο συμβάν. Έτσι. Σε πολλές περιπτώσεις. Αν και στις περισσότερες περιπτώσεις είναι άμεση ανταπόκριση των ανθρώπων, των πολιτών, διότι είναι σε κατάσταση που δεν κοιμούνται. Αυτό λέμε ότι το βράδυ, τουλάχιστον, όταν θα είμαστε απομακρυσμένοι από το σημείο του δέντρου, να σβήνουμε, θα βγάζουμε από την πρίζα. Ναι, και κύριε Παναγιώτοπουλε, είναι πολύ σημαντικό ο χώρος ο οποίος θα τοποθετήσουμε το δέντρο, έτσι ώστε να μην υπάρχει γύρω, να μην υπάρχουν άλλα έφλεκτα υλικά, όπως καναμπέδες, βιβλιοθήκες και οτιδήποτε άλλο μπορεί να μεταδώσει την πυρκαγιά και στο υπόλοιπο σπίτι. Συνήθως υπάρχει κουρτίνα δίπλα. Συνήθως είτε κουρτίνα, είτε από κάτω δωράκια. Τα παιδιά πηγαίνουν από κάτω να παίξουν, να σκαλίσουν και εκεί πρέπει να προσέξουμε. Ένα παιδί το οποίο δεν μπορεί να καταλάβει την επικινδυνότητα μπορεί να κάνει μια τσάκιση, καλωδιώσεις, κάτι θα πειράξει. Σωστά, σωστά. Λίγο, λίγο σωστά. Προσοχή εκεί. Εκεί το έχετε σε πέτρα δίπλα, βλέπω, οπότε δεν υπάρχει κίνδυνος από πίσω. Ναι. Και είναι και εγκεκριμένου τύπου, βέβαια. Είστε και επαγγελματίας, οπότε δεν φοβάστε. Λοιπόν, εγώ κρατώ την προτροπή να είμαστε προσεκτικοί. Όμορφα τα Χριστούγεννα, ξεχωριστή περίοδος, όμορφη εικόνα να βλέπουμε ένα στολισμένο δέντρο, αλλά η κακιά ώρα είναι δίπλα μας. Σε πολλές περιπτώσεις το έχουμε επιβεβαιώσει. Βέβαια και αυτό που είπαμε ότι σε 40 δευτερόλεπτα, όταν θα έχει καεί ολόκληρο το δέντρο, όσο γρήγορα και να φτάσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, δυστυχώς η φωτιά πολύ πιθανό να έχει εξαπλωθεί και στο υπόλοιπο σπίτι. Μάλιστα. Σε 40 μόλις δευτερόλεπτα. Να είστε καλά. Να είστε καλά, κύριε Παπαδομανολάκη. Να είστε καλά, καλά γιορτές σε όλο τον κόσμο. Επίσης, να είστε καλά.